Δύο εκπαιδευτικοί και 47 παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Άρδης, το οποίο εμφανίζεται αποδεκατισμένο στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Μεγάλη είναι η αγωνία γονέων και κηδεμόνων που ζητούν ουσιαστική και ποιοτική εκπαίδευση για τα παιδιά τους στο τετραθέσιο Δημοτικό Σχολείο, του οποίου οι ανάγκες αυξάνονται λόγω του όγκου μαθητών. Μου λέει ο δάσκαλος, λέει πώς ανταπεξέλθω, λέει είναι 47 νομίζω παιδιά, είναι 50 δεν ξέρω πόσα είναι σύνολο τώρα, με δύο δασκάλους. Πώς γίνεται να τα βγάλει πέρα ο δάσκαλος, πώς είναι δυνατόν με δύο δασκάλους να λειτουργεί σε ένα σχολείο και να τα βγάλει πέρα και σε τέτοιες περιπτώσεις που έχει και παιδιά, ας πούμε, που δεν ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν. Αυτό το έχουμε κάθε χρόνο αυτό το πρόβλημα. Δεν αλλάζει ποτέ αυτό. Κάθε χρόνο είμαστε εδώ, κάθε χρόνο διεκδικούμε και είναι κάποια στιγμή κουραστικό. Δηλαδή και στο δικό μας το χωριό έχουμε πολύ νέο κόσμο που έρχεται. Μετακομίζουν, ξαναφτιάχνουν τις οικογένειές τους. Και κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό γιατί δεν υπάρχει για τα παιδιά τους. Πού θα πάνε τα παιδιά του σχολείο. Όπως περιγράφουν γονείς, πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα που συναντούν κάθε χρόνο με τη σχολική χρονιά να ξεκινά ουσιαστικά μήνες αργότερα και τα παιδιά να χάνουν πολλές ώρες μαθημάτων. Βεβαίως, κάθε χρόνο είμαστε εδώ. Το οποίο μας λένε περιμένετε τη δεύτερη φάση, την τρίτη φάση. Πάει Δεκέμβριος και δεν έχουμε δασκάλους να κάνουμε μάθημα. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι ότι έρχονται δάσκαλοι, έχουμε θέσεις, υπάρχουν θέσεις μόνοι μας, έρχονται, παίρνουν τα μόρια γιατί είμαστε δύσβατη περιοχή, οπότε παίρνουν τα 12 μόρια και μετά φεύγουν, παίρνουν άδεια. Δηλαδή μπορεί να έρθει μια δασκάλα η οποία είναι έγκυος. Και να έρθει να πάρει την απόρρια και μετά να δηλώσει άδεια εγκυμοσύνης. Ένα ακόμα αγκάθι για τους μαθητές είναι οι συγχωνεύσεις τμήματων με παιδιά μικρότερων τάξεων να πρέπει να συνυπάρξουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία με μαθητές μεγαλύτερων τάξεων λόγω των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό. Τρίτη, Τετάρτη μαζί, νομίζω, Πέμπτη, Έκτη μαζί, κάπως έτσι είναι. Και κάθε χρόνο πληθαίνουν τα παιδιά. Αυτό είναι τώρα. Δεν είναι να πεις ότι λιγοστεύουν και ένα σχολείο πάει για κλείσιμο. Και δεν του δίνουμε σημασία, είναι σε ένα χωριό που έχει 5 παιδιά, 10. Κάθε χρόνο πληθαίνουν τα παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να έχει τόσο νεολαία στην Άρβη και δεν έχουμε κίνητρα για να προχωρήσουμε μπροστά. Με φόντο τη διαχρονική, όπως λένε, υποβάθμιση του σχολείου, οι γονείς πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, μεταφέροντάς του τα προβλήματα. Ο Μανώλης Μπελαδάκης ενημέρωσε τους γονείς πως θα δοθεί λύση μέχρι τέλος του μήνα. Θα με μια επιτροπή τώρα εδώ λίγα άτομα για να εκθέσουμε το πρόβλημα εδώ. Αν δεν γίνει κάτι, ας πούμε, μέσα σε μια εβδομάδα το πολύ, θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Ή θα κλείσουμε το σχολείο κάτω, ή θα έρθουμε εδώ πάλι, θα δούμε τι θα κάνουμε.